Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσαγκαράκη, όπως όλη η Ελλάδα, το κακό βρήκε και τον Όφη. Βλέπετε τι κακό κάνει αυτή η πανδημία. Δυστυχώς και σε εμάς έχουμε τουλάχιστον 7 παίχτες οι οποίοι είναι με το... Τώρα δεν ξέρω αν είναι Δέλτα ή Όμικρον, εμπασχολητός και δεν μπορούν να παίξουν πάνω. Μας είπε 60% κυριαρχεί Όμικρον στο Λασίθι, Πρόεδρε, πριν από λίγο. Στοιχεία επίσημα από τα νοσοκομεία του Λασιθίου, οπότε είμαστε Όμικρον όλοι. Είμαστε, πάλι καλά που είμαστε Όμικρον, ας πούμε, συγκριτικά λέει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε αύριο το παιχνίδι που παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα θα φεύγει, από χθες θα φεύγει λογικά για να πήγε στην Αθήνα να παίξει με τον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα η οποία βράζει και αυτή. Και όπως διαπιστώνουμε, τουλάχιστον τα 3/4 των ομάδων της β' εθνικής κατηγορίας, εκεί στην οποία παίζει όφη, έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε πάμε σίγουρα για αναβολή. Σήμερα θα βγει επίσημη απόφαση από τη β' εθνική κατηγορία του Super League 2. Πάμε σίγουρα για αναβολή και βλέπουμε για την Κυριακή, που την Κυριακή παίζουμε στο Βουζουνεράκιο, παίζουμε το παιχνίδι μας. Οπότε το σίγουρο δηλαδή, καταλαβαίνετε, την Κυριακή που μας έρχεται θα έχουν, πιστεύετε? Θα δούμε και την Κυριακή. Εύχομαι να μην πολλαπλασιαστούν τα κρούσματα, γιατί ξέρετε, κάθε 2-3 μέρες κάνουμε τεστ. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ναι. Και είπαμε, όπου και αν, το λέγαμε και από το πρωί, όποιον και αν δούμε γύρω φίλο, γνωστό, οικογένεια, έχουμε και από έναν να νοσεί. Σωστά. Και κυρία Τσαγκαράκη, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, όπως ξέρετε. Τα παιδιά παίζουν δίπλα το ένα στο άλλο. Και χωρίς μάσκα φαντάζομαι. Ο υδρότας τους, αυτά, καταλάβατε, δηλαδή δύσκολα θα ξεφύγουμε. Και μάλιστα με αυτή την ισχυρή μεταδοτικότητα που παρουσιάζει η Όμικρον. Ναι. Καταλάβατε. Ωραία, οπότε παίζεται και το παιχνίδι της Κυριακής, καταλαβαίνουμε, θα μας τα ανακοινώσει. Έχουμε Κυριακή, έχουμε Τετάρτη πάλι, την άλλη Κυριακή πάλι, γίνεται χαμός από παιχνίδια. Και αυτό είναι οδυνηρό για όλες τις ομάδες, διότι ούτε να προπονηθούν μπορούν τα παιδιά, ούτε να παίξουν μπάλα, πλέον όλα στην τύχη. Δηλαδή φέτος ήταν ένα τρομερά δύσκολο πρωτάθλημα, διότι πέρα από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ως β' εθνική κατηγορία, ως Super League 2, έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία μας έχουν εξουθενώσει. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Και κάθε 3 μέρες να τρέχεις από εδώ, μια βρίσκεσαι στην Ιεράπετρα, μια βρίσκεσαι στην Άρτα, μια βρίσκεσαι στην Αθήνα και με αρρώστιες και οι παίχτες απροπόντι. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν κάποιος παίχτης έχει πιάσει την Όμικρον, δεν μπορεί να προπονηθεί ή κάνει πολύ πολύ ελαφρή προπόνηση, σχεδόν δεν προπονείται. Μετά του περνάει η Όμικρον και πρέπει να παίξει μπάλα. Μα για να παίξει μπάλα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί, να έχει προπονηθεί. Και παίζει απροετοίμαστος. Δηλαδή είναι και σε καλή φυσική κατάσταση με τον κορονοϊό. Και προβλεπόταν και το φετινό πρωτάθλημα ήδη από την αρχή του, αν είμαστε και σωστοί, ότι σε αυτό το θέμα θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στη εξαγωγή αγώνων, σαν αμφιβολές οι οποίες θα υπήρχαν. Ήδη είχε ξεκινήσει και από τον Υπουργό, φαινόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί καταλάβετε. Οπότε τα παιχνίδια τώρα, Πρόεδρε, που δεν γίνονται, αναβάλλονται, ας πούμε, για πότε? Δηλαδή αυτό που ήταν σήμερα, αύριο να γίνει. Ναι, αναβάλλονται. Θα δούμε αυτό το χρόνο που λέμε. Θα δούμε πότε υπάρχουν κενά, πότε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι φοβερό. Δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις εύκολα. Λέμε, να πούμε ότι αναβάλλονται, υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, στις 20 Φεβρουαρίου. Και στις 20 Φεβρουαρίου μπορεί να βάλει χειρότερο τόπο. Δεν μπορεί να προβλέψεις. Θα είναι εμβόλυμα στον χρόνο που θα επιτρέψει ο ιός. Τώρα, αυτή η διακοπή στην οποία προφανώς οδηγούμαστε στην αναβολή αυτή, θα βοηθήσει λίγο την ομάδα έτσι ώστε να μπορέσει και να, βέβαια με τους παίκτες οι οποίοι δεν ασθενούν, να μπορέσουν να δημιουργηθούν κάποια σχέδια ή προγραμματισμοί καλύτεροι, γιατί
και μέχρι τώρα έτσι εικόνα της ομάδας αγωνιστικά είμαστε νομίζω σε μια μεσαία σχεδόν θέση, λίγο χειρότερη, λίγο στην 11η αν δεν απατώμε θέση, και θα βοηθήσει αυτό στο οργάνωση της ομάδας και στον προπονητή, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Είναι εύλογο το ερώτημά σας και θα έλεγα ότι πολύ σωστό, διότι έχει και το θετικό κομμάτι αυτή η αναβολή, διότι από 1η Ιανουαρίου μέχρι το 31 Ιανουαρίου επιτρέπονται μεταγραφές, οπότε μας δίνει το χρόνο να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει μέσα στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δηλαδή είδαμε ότι έχουμε κάποια κενά σαν ομάδα, είδαμε παραδείγματος χάρη ότι υποφέρει η άμυνά μας, το έχουμε δει αυτό. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος. Βλέπουμε ότι περίπου σε κάθε παιχνίδι τρώμε 1-2 γκολ. Θέλουμε ενίσχυση στην άμυνα. Ναι, θέλουμε, έχουμε ένα πρόβλημα στην άμυνα. Έχουμε κάποια προβληματάκια στην επίθεση. Αυτό σημαίνει ότι τώρα που επιτρέπονται οι μεταγραφές από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου, μας δίνει το χρόνο να κάνουμε να υλοποιήσουμε τις μεταγραφές που έχουμε σκεφτεί. Οπότε με την επανερχόμενη λίγο αργότερα, ας πούμε σε 5 μέρες, σε 10, μπορεί η ομάδα να είναι ενισχυμένη με ένα ή δύο παίχτες ακόμη, λέμε. Ναι, θα μπορέσουν βέβαια να ενταχθούν και θα το χρειαστούν κάποιο χρόνο στο να ενταχθούν οι παίχτες στο σχήμα της ομάδος. Με κάποιες προπονήσεις πιθανόν να μην είναι όμως ολοκληρωμένη η εικόνα της ομάδας με τις απουσίες οι οποίες αναγκαστικά θα γίνουν λόγω του ιού. Είναι πάντως είναι μια δύσκολη κατάσταση σχετικά με την αγωνιστική εικόνα. Σωστά. Πάμε και στο διοικητικό λίγο και έχει νόπλαν. Δεν έχετε αντίρρηση. Η διαδικασία της μεταβίβασης που βρίσκεται, αν θέλετε μας ενημερώσετε. Η διαδικασία της μεταβίβασης βρίσκεται σε ένα στάδιο υλοποίησης, αλλά πάμε με πολύ αργά βήματα, κάτι που δεν οφείλεται σε δική μας υπετιότητα, σε μένα ας πούμε. Και δεν είναι το εγωιστικό σε μένα, εγώ αυτά που έχω υπογράψει, αυτά τηρώ. Εννοείται δηλαδή ότι άλλη πλευρά αυτά που έχει υπογράψει δεν τα τηρεί? Κοιτάξτε, να μείνουμε σε αυτό. Να μείνουμε σε αυτό που σας είπα. Η καθυστέρηση αυτή βρίσκεται στην εκαθάριση την οποία είχατε ήδη ξεκινήσει και είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά, ή είναι κάποια άλλα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει? Είναι προβλήματα που δεν οφείλονται στη δική μας πλευρά, στη δική μου πλευρά. Καταλάβατε, εγώ ότι έχω υπογράψει το τυρό κατά γράμμα, και μάλλον όχι το τυρό κατά γράμμα, έχω υπερβάλει και πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε το θέμα αυτό να πηγαίνει σιγά σιγά. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται, ο κύριος Σούτο ενδιαφέρεται να φτάσει την ομάδα. Ας αφήσουμε το θέμα να πηγαίνει σιγά σιγά. Αυτό ήταν να ρωτήσω, έτσι για να μην σας κουράζουμε. Υπάρχει περίπτωση να τυναχθεί στον αέρα όλη αυτή η συμφωνία μεταβίβασης? Δεν θέλω να το πιστέψω, διότι έχει διαθέσει αρκετά χρήματα. Και βλέπουμε και στην ταυτότητα της ομάδας ότι σαν πρόεδρος εμφανίζεται ο Ροδόλφο Μπάκερ. Αν δεν απατούμε, είναι ο κύριος ο ενδιαφερόμενος. Όχι. Πρόεδρος της ομάδας είμαι εγώ. Μεγαλομέτωχος της ομάδας είμαι εγώ. Όλες οι μετοχές είναι στα χέρια μου. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που σας είπα. Εγώ είμαι πρόεδρος, εγώ είμαι μέτοχος και όπως κυλάει ο χρόνος, προφανώς σίγουρα θα είμαι και μέχρι το Μάιο που τελειώνει το πρωτάθλημα. Οπότε το πιθανότερο είναι αυτή η αγωνιστική χρονιά να είσαστε εσείς ο πρόεδρος και εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής. Ουσιαστικά το στόμα οφεί, αλλά σας λέω, είμαστε, ξέρω, όλοι μας πιστεύω σε αναμονή για την αυτή τη μετάβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Υπάρχουν διάφορα γραφειοκρατικά, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν υπογραφεί. Όταν τηρηθούν στο έπακρον, τότε θα γίνει η μεταβίβαση, η οποία είναι και εκ της φύσεως της είναι κάπως χρονοβόρα, απαιτεί δικαιολογητικά ελέγχους, αυτά αποτελέσχες και τέτοια, καταλάβατε. Μάλιστα. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος από οπουδήποτε
και να πει αγοράζω μια ομάδα, θα του πούνε πού βρήκε τα λεφτά και αγοράσει την ομάδα. Δεν περνάει έτσι εύκολα. Ναι, ναι. Είναι ανώνυμη εταιρεία, καταλάβετε. Ναι, 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 το πόθεν έσχεσαι, τουλάχιστον εμείς το ξέρουμε καλά αυτό. Το, ναι. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι θα πάει. Τώρα για το γήπεδο του κάτω χωριού, πρόεδρε, εδώ έχουμε κάποια εξέλιξη. Γιατί κοιτάξτε, η τελευταία συζήτηση. Μάλιστα. Η τελευταία συζήτηση που είχαμε τον Δήμαρχο είναι ότι περιμένουμε να ξεμπλέξουν οι δύο εργολάβοι, γιατί αυτός στον οποίο κατοχυρώθηκε το έργο το έκανε έσταση ο ανταγωνιστής του και εκεί έχει μπερδέψει το θέμα. Περιμένουμε ότι σε κανένα δίμηνο από τώρα που μιλάμε θα έχει ξεμπλέξει. Δηλαδή οι εκτιμήσεις είναι ότι, από ό,τι συζητήσαμε με τον Δήμαρχο, οι εκτιμήσεις είναι ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει έρθει το γήπεδο, θα έχει τελειώσει η λειτουργία και θα μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις. Είναι κάτι που δεν έχει, να πούμε την αλήθεια, δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, γιατί είναι κάτι μεταξύ τους εκεί πέρα. Μεταξύ των δύο ανθρώπων που χτύπησαν το έργο. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Αναμονή έτσι κι αλλιώς. Μια περίεργη χρονιά. Θα μας δώσετε την αρχή σας, πέρα από την πανδημία που να τελειώσει και να έχουμε υγεία. Όλοι μας, όλος ο κόσμος, να πάει καλά και όφη. Σας δίνουμε και ξέρουμε ότι είμαστε και γουρλίδες εδώ και όποτε μιλάμε, κάτι γίνεται. Και το μπορεί να υπάρχει αυτή η έλλειψη των θεατών, γιατί με τα νέα περιοριστικά θα έχετε και εσείς το πρόβλημα, το οποίο είναι μια πληγή αυτή η οποία γίνεται. Εύχομαι και η μεγαλύτερη απουσία που υπάρχει των θεατών στο ποσοστό που είναι, να είναι αρκετά έτσι έντονη η παρουσία των παρουσιασμένων, να δίνουν δύναμη στους παίκτες. Οι κουρίτες είναι, εντάξει, εκεί θα είναι και φαντάζομαι. Καλημέρα, Κιχινόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.